Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, να έχετε μια όμορφη Δευτέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε σήμερα πάλι σούπερ μάρκετ χολ και μαγειρική. Η μαγειρική είναι χόρτα, βλήτα πήραμε, κεφτεδάκια τηγανιτά και πατάτες τηγανιτές. Απλό, αλλά και για εσάς που θέλετε να μάθετε πώς γίνονται, καλά έχω ετοιμαντζήτικα κεφτεδάκια, εντάξει. Πώς καθαρίζω τα χόρτα και τα λοιπά, θα σας περιγράψω. Και θα σας δείξω και το που μιλάμε, το σούπερ μάρκετ χολ μια στιγμή, λίγα πράγματα, έτσι. Για να λέμε ότι πήραμε κάτι από το σούπερ μάρκετ. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, παιδιά, έχω πάρει πατάτες για να κάνω αυτό που σας είπα, κεφτεδάκια με χόρτα, βλήτα, νάτα. Έχω πάρει και άλλες ντοματούλες, κρεμμυδάκια, αλάτι χοντρό, βασικά είναι ημί χοντρό για το φαγητό, το χρησιμοποιώ πολύ ψηλό. Σοκολάτες του Παύλου. Να, όχι, δεν θα έτρωγε, για λίμωνο. Είχε προσφορά Βασιλόπουλος και το έχει ακόμα να πάτε, όσες χρησιμοποιείτε νοξίμα. Ένα είναι ένα δώρο και το πήρα. Πήρα σοκολάτα ρόφημα του Βασιλόπουλου. Γιατί το πίνει πολύ ο Παύλος. Πήρα ένα δικό μου γάλα νουνού, light. Και ένα κανονικό, γιατί θα ξανακάνω ριζόγαλο. Και αυτή τη φορά το κάνω με σοκολάτα και θα σας το δείξω. Ελαιόλαδο να πάτε να το πάρετε αυτό. Ο πυρινέλαιο βασικά έχει κάπου στα 2,5 ευρώ. Αυτό έχει 1,75 και αυτό έχει κάπου στο 1,55. Να πεις για 20 λεπτά διαφορά. Ναι, ένα ξύδι, ένα χυμό λεμόνι, ένα πελτέ. Όχι πελτέ, βασικά, sorry. Τσουτρίφτη είναι αυτό. Να πάτε να το πάρετε, παιδιά, είναι πολύ καλό. Και 2 τόνους λαδιού. Λοιπόν, σας αφήνω για την ώρα και τα λέμε σε λίγο με το μαγείρεμα. Λοιπόν, παιδιά, τα βλέπετε εδώ πέρα τα κοτσάνια. Εδώ αυτό το σημείο, εδώ, το κόβουμε. Έτσι, και αφήνουμε το υπόλοιπο το βλήτα, το κόβουμε σε κομματάκια. Το πλένουμε καλά. Εδώ τα κοτσανάκια, αυτά εδώ πέρα, τα κόβουμε αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, μικρή διόρθωση λίγο. Γιατί είναι εδώ η μαμά μου. Και μου είπε, εντάξει, η μαμά μου ξέρει πιο καλά. Όταν είναι τρυφερό, απλά το κόβει στη μέση μόνο, α πούμε, είναι. Πώς είναι πάνω, τι είναι. Τρυφερά, ναι, μόνο στη μεσιά. Άμα είναι άγουρο. Όχι άγουρο, μαραμένο. Όχι, ούτε μαραμένο λέγεται. Ούτε μαραμένο λέγεται. Γεια σου, μαμά! Ακούτε τη φωνή τη μαμά μου, έχετε ακούσει και τη πεθερά μου. Ναι, λοιπόν. Τέλο πάντων, το κόβουμε. Κάποιοι το κόβουν. Εγώ το κόψω στη μέση, γιατί μου πάνε ότι είναι καλωδί με ένα μαχαίρι έτσι στη μέση. Και αν είμαι στο, μπράβο, εντάξει, έχουμε μια μικρά βοήθεια γιατί έχουμε και να τα κάνουμε. Και πετάμε και τα μαραμένα φύλλα, που είναι κάτι τέτοιο περίπου έτσι. Και αυτά. Λοιπόν, πάω να τα ετοιμάσω και θα τα δείξω έτοιμα. Λοιπόν, παιδιά, τα έχω πλύνει, τα έχω καθαρίσει. Θα τα βάλω εδώ πέρα στη χύτρα με νεράκι να γίνουν. Δεν χρειάζεται να γίνουν νιανιά. Ίσα-ίσα. Θα καθαρίσω τις πατάτες και θα σας δείξω το αποτέλεσμα και το απόγευμα θα σας δείξω το ριζόγαλο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα είναι το μείγμα πάλι που είχα κάνει και την άλλη φορά. Ρίγανη, αλάτι, λεμονάκι, λαδάκι και μουστάρδα, αλλά πικάντι και αυτή τη φορά. Δεν είπαν σέτες, εδώ έχει ανάψει ήδη ψητεριά και θα ξεκινήσω. Σε δύο λεπτά θα σας δείξω πώς θα είναι. Και εδώ επίσης γίνονται τα χόρτα μας. Λοιπόν, παιδιά, τα έχω βάλει και μια μεριά. Τώρα απλά το ξανά δείτε να δείτε. Κάποιοι που δεν το έχετε δει πώς το κάνω. Και μόλις λίγο έτσι χρυσαφίσουνε, θα είναι έτοιμα. Προς το παρόν τα αφήνουμε να γίνουνε. Τα χόρτα που να είναι θα τα κατεβάσουμε, να μην είναι νιανιά όπως σας είπα. Αν κάνετε παραπάνω σως, γίτσε σου. Ευχαριστώ. Και σας μείνει σε ένα βαζάκι, παιδιά, στο ψυγείο μέσα. Για το επόμενο κρέας που θα φτιάξετε. Προς το παρόν το τρόπο θα το χρησιμοποιήσουμε. Τα χόρτα γίνονται. Τα λέμε σε λίγο. Καλησπέρα, παιδιά. Η ώρα είναι 8.30 το απόγευμα. Εννοείται. Δεν θα πω χάλι και πάλι. Ετοιμάζομαι να κάνω το ριζόγαλο. Θα σας δείξω και άλλη μια φορά τελικά. Αυτή τη φορά έχω πάρει νουνού. Μου ήρθε και πήρα και νουνού. Θα βάλω λίγο από αυτή εδώ πέρα σοκολάτα για να το κάνω σοκολατούχο το ρόφημα του Βασιλόπουλου. Και αυτή τη φορά ζάχαρη αντί για 3 όπως την πρώτη φορά, γιατί δεν βγήκε τόσο γλυκό, βάλω 4. Ήταν γνωστό, τη γνωστή κούπα ρύζι του καφέ μέχρι τη μέση. Λοιπόν. Και το αφήνουμε μέχρι να πιάσει κόλλα το ρύζι, έτσι, παιδιά.
Θα σας δείξω σε λίγο που πιάνει η κόλλα και θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα είναι η κατσαρόλα με το ρύζι και το νεράκι. Θα το αφήσουμε που είπαμε να, να τραβήξει το νερό, να το ρουφήξει και να γίνει σαν κόλλα κάτι. Και σκέφτηκα αυτή τη φορά να βάλω όχι ένα κουτί μόνο γάλα, θα βάλω 1,5. Λίγο να βγει λίγο παραπάνω, γιατί άλλη φορά και κάνω μόνο 4,5 μπολ. Λοιπόν, το αφήνουμε να γίνει και τα λέμε σε λίγο. Hello guys. Λοιπόν, έχετε ξαναδεί, σας έχω ξαναπεί πώς γίνει το ρίτσι, το ρύζι μέχρι να πιάσει αυτή την κόλλα. Έχω βάλει 1,5 κουτί γάλα για να βγει παραπάνω. Και θα βάλουμε αυτή τη φορά 4 ζάχαρη. 1, 2, 3, 4. Δεν μπερδεύεις, Χριστιανέ μου. Τι δεν μπερδεύεις. Από εδώ τελειώσαμε. Και ανακατεύουμε συνέχεια. Μέχρι να γίνει. Α, ξέχασα, ναι. Χτύπα το λίγο πέρα κάτω, στο πάτωμα, στο τέτοιο, στο πάγκο. Να κάτσω λίγο βανίλια κάτω για αυτές. Χτύπα λίγο και το καπάκι. Ναι, ο Πετρετζίκης. Πετρετζίκης, αυτό δεν δε με νοιάζει, βράχι, εγώ το ξέρω, λοιπόν. Και, αφού ο Παύλος το ζητήσε με σοκολάτα. Γιατί δεν βάζω, δεν βάζω το ανοιχτό. Κάτι έχω και άλλη σοκολάτα, παιδιά, στο δουλάπι, είναι καλά. Αλλά αν δεν βλέπω να γίνεται σοκολατένιο, θέλει ένα κάτι να το ξαναβάλουμε στο μάτι. Θα βάλουμε κι άλλο. Άλλοι, εσείς άμα βαριέστε πιο νέες και νέοι, ενώ πιτσιρίκια 18-20, μπορείτε να πάρετε κρέμα ραβοσί τη σοκολάτα, τη ζεστή και να το φτιάξετε. Κι εγώ έτσι το έκανα, αλλά ο Παύλος δεν το τρώει έτσι. Σ' αρέσει έτσι με σοκολάτα ή θες πιο και σκούρο? Τι κάνει να έχει να βγει πιο σκούρο? Δηλαδή να βάλω κι άλλο, αυτό σε ρωτάω. Ναι, ναι, δεν θα βάλεις. Τον ακούτε, παιδιά. Ε? Τον ακούτε, παιδιά, το λιχούδι, ε. Ναι, ο λιχούδις είναι εδώ, στροφάκια. Βάλε, μην το λυπάσαι. Όπα. Στέι. Θα δείξω. Θα το δούμε τώρα. Ανοίξε τη σοκολάτα, έχει μέσα και αυτό ζάχαρη. Δεν θέλει άλλο. Λοιπόν, πες, θέλει κι άλλο, εσύ θα το φας, εγώ δεν το τρώω. Θες κι άλλο? Δεν νομίζω. Μήπως το θες πιο σκούρο, ρε παιδί μου? Όχι, μωρέ. Τεγάει, γεύση μετράει. Λοιπόν, και καθόμαστε εδώ από πάνω. Και ανακατεύουμε μέχρι να πήξει, παιδιά. Θα σας αφήσω για λίγο και θα σας το δείξω στα μπολάκια έτοιμο. Παιδιά, έτοιμο το ριζόγαλο της σοκολάτας. Και βγήκανε παραπάνω μπολ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θα περιμένω να κρυώσουν για να βάλω λίγο στο ψυγείο. Δεν βάζουμε τίποτα από πάνω. Αν θέλετε μόνο λίγη άχνη ζάχαρη, όχι κανέλα. Λοιπόν, παιδιά, θα σας αφήσω εδώ πέρα, αυτό, τώρα σας πω καληνύχτα τώρα, φυσάει, φυσάει φυσικά, είναι ανεμιστήρες. Και θα τα πούμε πάλι αύριο, θα το τραβήξω, θα το κάνω vlog με μαγειρικές μέσα, με παραλίες κτλ. Έτσι λίγο να το ευχαριστηθούμε, γιατί θα έχουμε και παρέα τώρα αυτές τις μέρες το τριήμερο. Και θα δείτε και την παρέα μας. Καλά, την παρά μου την έχετε δει, τον κολλητό μου τον έχετε δει, θα τον δείτε όμως. Θα τον δείτε, θα τον δείξω εγώ. Αν και είναι ντροπαλός. Και θα κάνουμε και άλλη μαγειρική. Θα σας πάμε και σε σελήνια. Μπορεί να πάμε για μπάνιο. Όχι, μπορεί, θα πάμε για μπάνιο. Και θα μας δείτε εκεί πέρα να πλατσουρίζουμε ίσως. Και γενικά θα το τραβήξουμε. Θα πάει μέρες. Δεν ξέρω πώς θα βγει το βίντεο. Μπορεί να βγει 20, 30, 40, 50 λεπτά. Μία ώρα. Πάντως θα βγει μεγάλο γιατί είναι vlog μέσα με μαγειρικές κτλ. Λοιπόν, καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε? Μια μέρα καινούργια σήμερα. Είναι μεσημεράκι, έχω ξεκινήσει ήδη να μαγειρεύω. Είμαι πλέον
Στο δικό μου χώρο μου έχει φτιάξει γραφείο ο Παύλος από εδώ το σαλόνι. Έχουμε κάνει μια μικρή αλλαγή στο σαλόνι. Δεν είναι όπως το είχαμε για να έχουμε τα γραφεία μας. Δεν έχουμε τις πολιτείες πάνω στο τραπέζι κτλ. Και είμαι στο γραφείο μου γιατί ήδη έχω μαζέψει υλικό, το πρώτο υλικό από το vlog που σας έχω υποσχεθεί, γιατί θα είναι μεγάλο, μία ώρα, όπως ήταν μια άλλη φορά, αλλά αυτή φορά θα είναι πιο ωραία γιατί θα έχει και εξωτερικό γυρίσματα. Μαγειρικές και τα λοιπά, θα ζήξουμε και καμία ταινία που βλέπουμε το βράδυ, κανένα θρυλεράκι, παραλίες, αυτά. Είμαι εδώ στο γραφείο μου, θα σας δείξω και τον υπολογιστή μου. Να δείτε τα βίντεο ήδη που έχω περάσει. Όμως τι μας νοιάζει. Δεν σας νοιάζει. Εγώ θα σας τα δείξω όμως. Για πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτός είναι ο υπολογιστής μου. Εδώ κάνω όλο το μοντάζ με Filmora. Και εννοείται ότι έχω background εδώ τον Ανανιάδη. Ποιον άλλον θα είχα, βέβαια. Και εδώ πέρα, στον υπολογιστή, έχω έτοιμα ήδη τα βίντεο για το vlog. Έχουμε ξεκινήσει και τα έχω αριθμίσει κιόλας. Και περιμένω να βάλω και τα υπόλοιπα που θα είναι αρκετά, αρκετά. Πάμε να σας δείξω λοιπόν τι μαγείρεψα. Να είμαι κι εγώ πάλι. Λοιπόν, θα σας δείξω που έχω φτιάξει φακές. Τραχανά λευκό με βούτυρο και φέτα και τώρα έχω την τραχανά με τη σάλτσα. Οι φακές έτοιμες, πεντανόστιμες. Ο τραχανάς με το βούτυρο και τη φέτα. Και εδώ γίνεται ο τραχανάς με τη σάλτσα. Τώρα σε λίγο θα ρίξω σάλτσα. Θα σας το δείξω και αυτό έτοιμο. Τα λέμε σε λίγο. Έτοιμος και ο κόκκινος ο τραχανάς. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω πώς τα έφτιαξα. Να είμαι πάλι εδώ. Ναι, εδώ πέρα μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο χώρος, παιδιά. Έχω ξετρελαθεί. Εντάξει, επειδή έχω το δικό μου γραφείο, το δικό μου χώρο, δεν είμαι στην τραπέζι κουζίνα, στον υπολογιστή κτλ. Και πάμε να σας πω πώς έκανα τις φακές. Θα τα πω, εντάξει, θα μπει, τι μας λες, δεν ξέρουμε. Εντάξει, δεν είπα ότι δεν ξέρετε, προς Θεού. Θα τα πω όμως για κάποιους που δεν ξέρουν. Λοιπόν, παίρνουμε τις φακές καταρχήν πριν, όταν ανοίξουμε το σακουλάκι, τσόλου σαν φιέρι και καθαρίζουμε και βγάζουμε τίποτα πετραδάκια που να έχει τίποτα αυτά. Τις βάζουμε στο νερό να βράσουν καλά-καλά, στο πιο δυνατό μάτι, μην το χαμηλώνουμε. Βάζουμε δύο δαφνόφυλλα, λίγο σκόρδο αν θέλετε, τι άλλο, λίγο πιπέρι, αλάτι. Α, λοιπόν, αν θέλετε να βάλετε κνόρ, βάζετε και κνόρ, λαχανικό όμως, τι άλλο. Και όταν αρχίζει να βράζει και να κοχλάζει, βάζουμε τη σάλτσα και στο τέλος βάζουμε το λάδι και τα αφήνουμε να γίνει. Τώρα ο τραχανάς. Παίρνουμε πόσο θέλει λοιπόν, το λευκό θα σας πω. Και, με τη σάλτσα το ίδιο είναι, αλλά μόνο όσο θέλουμε που βάζουμε σάλτσα. Ωραία, στο λευκό βάζουμε τώρα, δεν ξέρω, θέλει ένα φλιτζανάκι του καφέ, μισή κούπα του φλιτζανιού, του τσαγιού. Τώρα μέσα με λίγο νεράκι και το αφήνετε να γίνει. Όταν αρχίζει και πίζει, βάζετε ένα κουτάλι της σούπας βούτυρο στο λευκό. Με τη σάλτσα, λίγο λάδι. Όταν ζει πάλι έτσι, λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι γιατί είναι μετανόστιμος και λίγα κομμάτια φέτα μέσα. Εγώ έτσι το έχω κάνει και σίγουρα θα είναι νόστιμο, δεν έχω δοκιμάσει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω δοκιμάσει, έχω γενικά ξαναφάει. Με τη σάλτσα το ίδιο γίνεται, όταν πήξει, βάζουμε αλάτι, πιπέρι, τη σάλτσα, το αφήνουμε να γίνει και το κατεβάζουμε. Τώρα θα σας κάνω και άλλες συνταγές. Μακαρόνια με κιμά, το δικό μου τον τρόπο. Μέσα στη εβδομάδα δεν ξέρω τι άλλο θα φτιάξω. Θα δω και θα αναλόγως θα το δείτε. Γιατί έχω σκοπό να το κάνω μεγάλο το βίντεο. Έχω σκοπό να βάλω μέσα μαγειρικές. Είναι κάποιες ώρες που περνάω με τον Παύλο και με τα παιδιά που θα είναι εδώ πέρα τώρα που θα έρθουν σήμερα. Έχω σκοπό να σας βγάλω προς τα έξω πάλι έτσι να μας δείτε έξω σε καφετέρια, σε παραλία να κάνουμε μπάνιο. Δεν θα μου φιλιάσουμε σε ένα σπίτι. Η ζωή δεν έκλεινε σε συνέχεια σε ένα σπίτι μέσα. Πρέπει και λίγο να βγαίνουμε. Αλλιώς, εδώ πέρα αυτό μας εγκαταλείπει και είναι ακατοίκητο για μερικούς ή μερικές. Λοιπόν, θα σας αφήσω για την ώρα. Θα πάω να ετοιμαστώ γιατί θα έρθουν τα παιδιά όπου να είναι και θα πρέπει να φύγουμε. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο. Hello guys,
Είμαστε στο αμάξι. Γεια σου, Παύλο. Γεια. Πάμε να φέρουμε τα παιδιά από τα παλιά. Να περάσουμε... Πάρα μας και το κολλητό μας. Να περάσουμε ένα ωραίο τριήμερο. Θα κοιτάξω καλά και μπάρα μου θα μπει στο δεν κολλώνει στην κάμερα για τον κολλητό μου. Δεν ξέρω, είναι λίγο παράξενος, λίγο περίεργος. Εντάξει, απλά δεν θέλει να πιστεύει στην περιττή εμφάνιση στο γυαλί. Περιττή δημοσιοποίηση. Και έτσι θα αναγκαστούμε να μπορεί να ακούσετε μόνο τη φωνή του. Αλλά μπορεί όμως στην παραλία που θα πάμε, μπορεί να δείτε. Είμαι πονηρή και το ξέρετε, δεν μπορώ να κάνω διαπράγματα. Λίγο έστω να δείτε ποιος είναι αυτός ο περιβόητος κολλητός. Γιατί κάποιοι μου λέτε ποιο, κάποιοι τον έχετε δει και κάποιες, κάποιοι δεν τον έχετε δει. Αυτές που δεν τον έχουν δει θα μείνουν με την απορία. Ή δεν τον δείτε κιόλας, είναι ένα λόγος. Μπορεί και να τον πείτε, εντάξει. Λοιπόν, σας αφήνω για να φτάσουμε με ησυχία στα παλούκια. Θα δείξω και λίγο την παλούκια, δεν σας έχω δείξει ποτέ τα περιβόητα, μπορεί κάποιοι να μην τα έχετε δει ποτέ. Και θα λέμε σε λίγο. Γεια σας! Παιδιά, θέλω να σας δείξω άλλο ένα στοιχειωμένο σπίτι που υπάρχει εδώ πέρα στα παλούκια και είναι αυτό εδώ πέρα. Την ιστορία την ξέρει ο Παύλος και θα μου την πει και εμένα. Και πάμε στα παλούκια, πάμε, πάμε! Φτάσαμε και φτάσαμε στα παλούκια που έχει τα φέρι. Και αυτό το φεριπότε εδώ πέρα που βλέπετε που είναι αράξι, είναι μέσα η κολλητή μου και ο κολλητός μου και η κουμπάρα μου δηλαδή. Αντικατεινάτε, κατεβαίνω. Κατεβαίνω από τα σκαλιά, ναι, από μακριά πάνω είχαν πάει τα χάζα, κοίτα. Κρυφό, κρυφό, κρυφό. Μην το πάρουν χαμπάρι, τους τραβάω, θα με φάνε. Κάνα ελπίδα δεν έχει θέμα. Ελπίδα μην κρύβεσαι. Γιατί? Κουμπάρα μου, ο κολλητός μου δεν θέλει να φανεί και σεβαστό αυτό. Εντάξει, λογικό. Ένα γεια σου, μπορείς να πεις. Γεια σας παιδιά. Ο Μάριος δε. Καλησπέρα παιδιά, η ώρα είναι 12.30. Είμαστε έξω στη βεράντα. 12.25. Με τα παιδιά. Εμένα βλέπουν, σε λίγο θα σε δείξω σένα. Και θα κάτσουμε να παίξουμε τζέγκα. Και τι είναι αυτό, Ελπίδα? Ταμπού. Μεσάνυχτα με ταμπού. Μεσάνυχτα, γι' αυτό βγήκαμε έξω μεσάνυχτα να παίξουμε μεσάνυχτα με ταμπού. Πάμε να σας δείξω τα παιχνίδια. Γεια σου, Παύλο. Γεια σου, Ελπίδα. Ναι, δεν θέλει. Καλά, αυτό εδώ είναι. Yes, μωρή. Yes. Είμαι από αυτή, μαχτένιστη. Και τι έγινε? Εγώ τι είμαι? Εγώ έχω βγει τόπλες. Ναι, ταμπού μεσάνυχτα και τζέγκα. Έχει φέρει και ένα μίνι Ελπίδα τζέγκα. Δεν κάνει, άστο. Είναι μίνι, πολύ μίνι. Άστο. Μίνι Κούπερ. Θα σας βάλουμε και φωτογραφίες τι παίξαμε ή μη στιγμή είπα βίντεο. Εντάξει, τα λέμε σε λίγο. Για παίζουμε ταμπού. Η Ελπίδα θέλει να βγει στην κάμερα, εντάξει. Και τραβώ τον Παύλο. Ξεκινάμε. Ωραία. Κάνει αυτό ο σύζυγος όταν είναι παντρεμένος. Πολλά κάνει. Με το αντίθετο φίλο. Έρωτα. Σεξ. Όχι. Είναι ένα είδος εργασίας. Καυγά. Είναι ένα είδος εργασίας που κάνει ένας άντρας όταν είναι παντρεμένος. Τι τους έβασε αν είναι παντρεμένος? Άλλαξε κάρτα, κάψτε. Τσίπησε. Και πολλές κάρτες. Ξέρω. Είναι... Τέλος χρόνου. Σοβαρά, μωρή. Πάντα το κουμπί, Χριστιανέ μου. Γκομενοδουλειές. Είναι εργασία που κάνει παντρεμένος. Με άλλες next. Δεν είμαι τόσο χαζή, για κανονίστε. Ένα όνομα θα της πεις.
Και ποιο είναι το κόμμα. Όχι, πείτε, όχι, πείτε. Λοιπόν, μισό. Τι είμαι εγώ. Τι είσαι εσύ, άνθρωπος είσαι. Εκτός από αυτό. Φυτό. Εκτός από αυτό. Αϊστάιν. Όλα τα καλά έχει βρει. Το αρνητικό. Ποιο είναι το αρνητικό. Μούχλας. Τι με λες εμένα συνέχεια ότι θα μείνει στη ζωή σου. Μπακούρι. Μπράβο. Κερδισμένη. Άλλη έρευνα. Τα βρήκα. Λοιπόν. Κάφος είμαι έτσι. Τι είναι ο άντρας που με πάει με πολλές. Γυναικάς. Εκτός από το άλλο. Ζυγκολό. Μπράβο. 140 IQ. Τι είναι στη λίμνη και είναι και μικρούλη. Τι κάνει. Παπάκι. Μπράβο. Αυτός που ασχολείται με υπολογιστές και τα λοιπά και... Χάκερ. Μπράβο. Ναι, κάψες. Γιατί. Να είναι υπολογιστές. Καήκαμε. Next. Τα λέμε σε λίγο. Ναι. Για μένα ο Βασίλης. Με έχει βγάλει ένα ψευδό... Μη σπίγγι. Όχι, ένα ψευδόνυμο. Μη σπίγγι, ο Μπιρμπίλης. Γουρουνίτσα. Καμία σχέση με ζώα. Άλλο. Εγώ μπορώ να πω. Όχι. Θα σου πω μετά. Όταν είσαι. Όταν μετά τα 18 πας κάπου αναγκαστικά. Στρατό. Ναι. Όταν είσαι καινούριος, πώς σε λένε. Διασύλλεκτος. Αλλιώς. Πώς το λένε. Δεν απαντάς εσύ. Α, ναι, σωστά. Κοτόπουλο. Αλλιώς. Λαφάς. Είσαι καινούριος. Καινούριο, ήρθε στο στρατό. Και σου κάνουν πολλές πλάκες. Ποντικαράς. Και σου κάνουν πολλές πλάκες. Τα έχεις πει 100 φορές, ήρθε καινούριο. Στραβάδι. Ναι. Άντε μία ώρα, ναι. Τη μισή τράβλα έχεις κάποιο. Συνήθως, τελείωσε και ο χρόνος. Τι ήταν. Η λέξη ήταν μαρτυριάρης. Σήμερα, ναι. Λοιπόν, να βλέπω πιο κάτω. Πάμε. Αν ξέρεις από ελληνικές ταινίες, γενικά εσείς οι άντρες σας πιάνουμε συχνά εμείς οι γυναίκες. Όχι. Άμα τροβεί, τρύπησέ μου τη μύτη. Ναι, δεν πρόκειται. Κάφτυνα, κάφτυνα πάρε. Κάφτυνα, πήγαινε άλλη πάρε. Δεν το ωρί. Αυτό το χρησιμοποιούν οι βιτσιόζοι. Και όχι μόνο. Όχι μαστίγιο άλλο. Ναι. Να όχι μας παιδιά που σας είπα προηγουμένως και τα υλικά πως θα τον κάνετε. Και εδώ είναι τα μακαρόνια. Και θα σας δείξω σερβιρισμένο στα πιάτα πως είναι. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν παιδιά, να το πιάτο μου, το πιάτο του Παύλου και των παιδιών. Yeah. Κάλε μας όρεξη. Ψάχνοντας για τον παπά, πάμε. Καλησπέρα, πάμε. Πού πάμε, αλλάξαμε την δρόμη παιδιά, δεν θα πάμε σε λίμνα, πάμε για μπάνιο. Η ώρα είναι 7 παρά. Έλα ρε εσύ Αργύρη. Γεια σου Παύλη που οδηγείς. Hola. Γεια σας και παιδάκια πίσω που κρύβονται. Δεν θέλουν την κάμερα, δεν τους αρέσει. Buongiorno signore, signore. Μας κάτσε λίγο με την τέλα μου κασιό. Πάμε ψηλιά μου. Για μπάνιο. Ναι παιδιά, τη λένε ψηλιά μου γιατί έχει περαστεί από κόσκινο. Ναι, μπαίνεις στη θάλασσα. Ναι, και είναι, το... είναι μέχρι το γόνατο το, ούτε μέχρι το γόνατο, μέχρι ούτε κάτω. Είναι για γοργόλες του ρηχού νερού. Και θα το δείτε και χωρίς μουσική. Θα μας δείτε και μας εκεί να ράζουμε κι αυτά. Και πάλι το βράδυ θα τα πούμε. Όταν γυρίσουμε σπίτι. Τα λέμε λοιπόν όταν πάμε να φτάσουμε στη Λιάβο. Γεια σας. Παιδιά, φτάσαμε στο Βλελιμανάκι. Φυσάει, έχει κύμα. Απαπαπαπαπα. Πάμε να δούμε λίγο, έτσι να απολαύσετε λίγο θάλασσα, έτσι να το ευχαριστηθείτε. Πάνε για μπάνιο. Λες θα πηγαίνουν για μπάνιο. Όχι, δεν έχω πάρει το τσουδάκι σου. Και τι έγινε Μαρή, ποιος σε βλέπει, χέσε με. Κούκλα είσαι. Τώρα τραβώ τον Παύλο.
Όχι, τους έχω εκεί πάνω, παιδιά. Αυτό ένας είναι καφέ, ο άλλος είναι τσιχλόφουστα γρανίτα. Ναι, κλείστε το αμάξι, κλείστε το αμάξι. Γιατί εδώ είμαστε. Εδώ παιδιά, είμαστε. Κάτσε λίγο. Τι με έχουν φορτώσει τώρα, κατάλαβες εδώ τα παιδάκια, να. Τσιχλόφουστα γρανίτα. Παιδιά, να σας λέω, δεν πίνετε. Τσάμπα τα 2 ευρώ. Και προχωράμε, προχωράμε. Κράτα εδώ λίγο ρε ελπίδα και δείξε τους λίγο θάλασσα ρε αγάπη. Εκεί. Ναι, παιδιά, τώρα σας βλέπω καλύτερη φραγκαλιά ηλίου. Πώς σας φαίνεται? Έχει πάρα πολλά κοχύλια. Έχει κοχύλια, καλά που πήρα πατραχοπέδιλα. Άσχετο. Έλα. Κάτσε κάτω ρε άντρα. Δεν θα στείλω παιδιά τι κάνει ο Παύλος γιατί θα γίνουμε ρεζίλοι. Εντάξει, το συζητώ. Μα γιατί το λες αυτό? Ναι, γιατί το λέω αυτό, κοίτα το πω από παιδιά. Αυτό, αυτό το... Αυτός εδώ. Κοχυλάκι, περίμενε Μαρή. Έχει κοχυλάκια. Πολλά πολλά, είναι πιο μεγάλα. Επίσης έχει σκουπίδια, δεν τα μαζεύουνε, ανέστητη. Εντάξει, γαϊδούρια. Μωρή τσιχλόφουσκα δεν πίνεται, μην την πάρεις. Η φράουλα μια χαρά είναι, δεν θα πήγα τσιχλόφουσκα. Ναι, δεν το ξέρω ότι είναι τόσο σκατά. Καλέ το πήρε ο αέρας και λεφτό να ναι. Και από εκεί είναι η καφετέρια που σας έχω ξαναδείξει, αλλά το είχα βάλει μουσική. Βλέπετε που έχουν βάλει ξαπλώστρες. Παιδιά, είχε pitch volley εδώ να παίζουνε. Αμέ, αμέ, αμέ. Είχε μουσική με την καφετέρια. Και εκεί πέρα, σας δείχνω το δάχτυλο εκεί. Είναι ο σύλλογος εδώ πέρα που είναι στη ψηλιά μου και κάθε καλοκαίρι κάνουν γλέντια, κάνουν διάφορα. Πάμε λίγο να σας τα διηγηθώ και face to face. Λοιπόν, σας έδειξα ένα σύλλογος εδώ στη ψηλιά μου. Αγαπάνε πολύ τα ζωάκια, τα προστατεύουν και τα λοιπά. Έχει σπίτια, δεν μπορώ να πω. Τώρα με βλέπετε, δεν με βλέπετε. Βάζω και το χέρι μπροστά. Να δω πως θα κάνουμε μπάνιο. Ο ήλιος τέλειος παιδιά, εντάξει. Δεν το συζητώ. Διαολάκι την έκανα τη διαολιά μου. Λοιπόν παιδιά, πάμε να βουτήξουμε. Τα λέμε σε λίγο. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Εμείς πριν κάποια ώρα γυρίσαμε τη θάλασσα. Δεν κάναμε τελικά μπάνιο γιατί είχε αέρα και είχε και μέδουσες, μικρές μεδουσάκια, δηλαδή τσουκράκια και αυτά. Θα πάμε όμως αύριο, αλλά κάθισαμε ως αργά εκεί. Αράξαμε, πιούμε τα καφεδάκια μας, γελάσαμε, διασκεδάσαμε. Εντάξει, και τώρα είμαι εδώ πέρα με την ελπίδα που φτιάχνει κρέπες. Θα σας πω μετά τη συνταγή και θα σας δείξω δύο που έχει φτιάξει και πάμε να τις δούμε. Να τις οι κρέπες. Αυτές είναι γεμισμένες ήδη με μερέντα.
Μου έχει δώσει συνταγή ελπίδα, θα σας πω και θα τις φτιάξω κι εγώ σε κάποιο άλλο βίντεο. Εντάξει, δεν έχουμε μπισκότα τώρα κι αυτά, μόνο με ρεντούλα. Και αυτά καλά είναι. Κοιτάξτε πως το κάνει, τσάκπα. Αυτό είναι, άρα αρχόντισα. Αν είναι καθυστερό για αυτά, δεν θα έπρεπε να ξέρω να μαγειρεύω τότε. Λοιπόν, πάμε να σας πω και τελικά. Λοιπόν, καλησπέρα, ξανά εδώ. Λοιπόν, πάμε να σας πω τη συνταγή του κιμά που δεν σας είπα πιο νωρίς γιατί πήγαμε για μπάνιο. Και πάμε να σας πω και τη συνταγή της κρέπες. Λοιπόν, τα μακαρόνια είναι το κλασικό, έτσι ξέρουμε, νερό, αλάτι. Μακαρόνια, τσιγάρισμα μετά. Τσιγάρισμα μετά. Στο μακαρόνι εγώ το βάζω αλτέντε, το ίδιο και η ελπίδα. Ο κιμάς τώρα, λάδι, κρεμμύδι, όποιος θέλει, εγώ δεν βάζω κρεμμύδι, το τσιγάρισμα, το κιμά κτλ. Ο Παύλος. Ναι. Τι άλλο, το τσιγάρι στο κύμα και αυτά. Βάζω κύμινο, βάζω αλάτι, πιπέρι, κανέλα καμιά φορά ή και σκόρδο σκόνη κτλ. Ή και κνόρ λαχανικών μέσα να κύβω. Το κάνει πολύ νόστιμο, αλλά βάζουν, αλλά δεν βάζουν. Και πελτέ ή το ντοματάκι το που το τρίφτη που είναι. Θα είχα δει στο σπίτι χολ. Η συνταγή τώρα για τις κρέπες είναι αλεύρι όσο πάρει μέχρι να πήξει το πίγμα, ένα ποτήρι γάλα, ένα ποτήρι νερό, δύο αυγά, μία πρέζα αλάτι, δύο κουταλιές σούπα ζάχαρη και μία βανίλια για τις γλυκές κρέπες. Για τις μη γλυκές. Μην ξεχνάμε, λέει η Μαρία τώρα, μέχρι να πήξει. Μην το κάνουμε τελείως πίχτρα κιόλας, δεν είναι ψωμί. Να πήξει ομοιόμορφα, να μην είναι ένα νερούλο πράγμα. Αυτό. Δεν θα το κάνουμε στο φούρνο για ψωμί να είναι τελείως. Ίσα ίσα. Είδατε και την ελπίδα στο vlog, Λοιπόν, όσο οι τσαλμυρές, το ίδιο ακριβώς, αλλά όχι ζάχαρη και βανίλια. Λοιπόν, εδώ θα σας πω και καληνύχτα. Θα σας αφήσω, γιατί μάλλον θα δούμε καμία ταινία. Ίσως σας δείξω κάποια στιγμή ότι από την ταινία που θα δούμε, λέω εγώ τώρα. Θα τα πούμε αύριο που είναι Κυριακή. Θα σας πάω πάλι μαζί μου σε καμία παραλία. Αν δεν πάμε, δεν ξέρω αν θα πάμε ψηλιά μου. Θα δω που θα πάμε. Έχω τραβήξει στιγμιότυπα, θα τα δείτε. Βασικά, θα τα δείτε πιο πριν από τώρα που σας λέω. Θα δούμε τώρα κιόλας. Λοιπόν, καληνύχτα και τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια σας. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Είναι μια βροχερή Τρίτη. Πολύ βροχερή όμως, δεν το συζητώ. Να και η γατούλα μου, Ρινίκα, έφυγε. Κοιτάξτε τα παιδιά τι γίνεται, χαμός. Χαμός. Μπουμπονιτά αυτά, χαμός το ίσκιωμα. Αλλά ήθελα να σας το δείξω, εντάξει, να βάλουμε και λίγη βροχή Ιούνιο μήνα στο vlog. Αλίμονο. Αυτό ακριβώς. Παιδιά, κόπασε. Βγήκα εγώ έξω και τρόμαξε. Αν δε, και προηγουμένως παιδιά δεν χαλάζει. Κόπασε. Αυτό ήτανε. Τα λέμε σε λίγο. Γεια σας. Να και το σηκωτάκι έτοιμο, με σαρτσούλα, πεντανόστιμο. Θα τηγανίσω και λίγες πατάτες. Ήταν να φτιάξω ρύζι, αλλά δεν είχα κνόρ. Ξέχασα να πάρω κνόρ, άρα θα κάνω πατάτες. Και θα σας το δείξω και στο πιάτο σερβιρισμένο. Τα λέμε σε λίγο. Γεια σας! Hello παιδιά, είμαστε ξανά εδώ πέρα. Το φαΐ είναι έτοιμο, να το σηκώτι σερβιρισμένο, πατάτες τηγανιτές, πετούλα. Και θα δούμε ταινία με τον Παύλο. Ελληνική αιμαϊκός καθρέφτης και μετά θα δούμε μια ξένη. Πώς λέτε? John Wick. Johnny Wick, το 2, γιατί θα ζητάμε το 1. John Wick. Jonathan Wick λέγεται, τέλος πάντων. Και θα σας δείξω και στιγμή από εκεί. Τα λέμε σε λίγο. Γεια σας. Σας είπα, δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολλά τα ψώνια, sorry παιδιά, εντάξει. Ένας λουμίδης καφές, ένα νησί μωτήρι, αυτό που τρώω εγώ το ευλογημένο. Λουκανικάκια, φέτα, παξιμάδια κρυθαροκούρουρα από την Κρήτη.
είναι μικρά, παγωτάκια τέσσερα που τα πήρα και τον πάρω και πήρα και μέσα σοκολάτα και βάλα τις πολυγανισμένες. Αυτό και θα δείξω σε λίγο μαγειρική ή θα σας δείξω το αποτέλεσμα που θα φάμε, θα δούμε. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε. Λοιπόν, το vlog τελειώνει σήμερα εδώ. Το είχα αφήσει για λίγο γιατί είχα φύγει και είχα πάει Γερμανία για μερικές μέρες. Γύρισα σήμερα, Σάββατο. Πριν λίγο βασικά, πριν λίγες ώρες γυρίσαμε, κατακουρασμένοι, αν και πέρασαμε τέλεια, καταπληκτικά, πήγα και είδα και τη φίλη μου τη Δώρα. Έπρεπε να γίνει αυτό το ταξίδι. Από καιρό το λέγαμε, το κάναμε τώρα όμως. Θα σας βάλω στη μία τύπα από βίντεο, φωτογραφίες που τα έχω ανεβάσει και στο Insta, αλλά κάποιοι όμως που δεν με ακολουθείτε στο Insta, θα τα δείτε εδώ στο βίντεο, στο vlog. Θα σας πω τώρα, γιατί το ξέχασα, ότι θα σας δείξω και ένα μικρό απόσπασμα από Supermarket Hall μικρό και τη συνταγή από το σηκώτη που είχα φτιάξει, σας το είχα δείξει πριν, ήταν το τέλος φυσικά, ναι, έχει ζέστη παιδιά πάρα πολύ, εντάξει, και μπάνιο που κάναμε, δεν το συζητώ. Λοιπόν, παίρνουμε το σηκώτη και το βάζουμε σε ξύδι και νερό και το αφήνω μέχρι να ασπρίσει. Το κόβουμε σε κομμάτια, κάπου στο μήκος τόσο. Και το τηγανίζουμε χωρίς αλεύρι. Εγώ, όταν είναι να το κάνω με σάλτσα, όταν είναι να το κάνω με λεμόνι, τότε βάζω και αλεύρι. Στη σάλτσα μέσα βάζουμε αλάτι, πιπέρι. Άλλοι μπορεί να θέλουν να βάλουν εκνόρ. Και θα συνοδεύεται με πατάτες ή με ρύζι. Έχω τραβήξει βίντεο, θα το δείτε. Πώς το φάγαμε εμείς. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εντάξει, δεν είχε πολλά, θα κάνουμε και άλλα vlog. Έρχονται και άλλα βίντεο τις επόμενες μέρες. Περίεργα. Συγγνώμη που δεν ανέβασα βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά έφυγα Γερμανία. Ήθελα και εγώ λίγο να κάνω ένα μικρό διαλυματάκι, λίγο να ξεκουραστώ, να πάω να δω την κολλητή μου. Ήρθα όμως εδώ και είμαι γεμάτη ενέργεια, έτοιμη για να κάνουμε και άλλα βίντεο. Γενικά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Να είστε καλά. Αν θέλετε κάτι, εγγραφή στο κανάλι μου. Ένα like και θα τα πούμε την Πέμπτη με καινούριο βίντεο που θα είναι scary. Αυτό που δεν έβαλα την προηγούμενη εβδομάδα. Γεια σας. Τα λέμε. 'Cause I'm humming along to the same old song.